Κοιτάξτε, αυτά θα προχωρήσουν. Έχουμε στο ΤΑΙΠΕΔ ήδη υπάρχουν οι ΕΙΑΘΚΙ, παράδειγμα, έχουν κλείσει οι προσφορές της. Επομένως, θα συνεχίσει να γίνεται αυτό. Αυτοί θα λένε στον ελληνικό λαό ότι εμείς παίρνουμε επίστοση χρόνου. Αλλά όση επίστοση χρόνου και να πάρουν, σημασία έχει ότι αυτά θα γίνουν. Ότι ο κόσμος θα οδηγηθεί στην ανεργία και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, θα εκτιναχθεί και θα υπάρχει περαιτέρω ύφεση και από την άλλη πλευρά αυτοί θα ξεπουλούν όλη τη δημόσια περιουσία που υπάρχει. Και το είπατε και στην αρχή. Και το ιδιωτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί ενώ ευαγγελίζονται ότι αυτοί θα φέρουν την ανάπτυξη, ας αφήσουμε λοιπόν το δημόσιο, γιατί και έχουν το επιχείρημα ότι εμείς πάμε στα πλαίσια του εξορθολογισμού του δημοσίου και του συμμαζέματος του κράτους. Ναι, αλλά το θέμα όμως, είναι πού θα πάνε όλοι αυτοί. Στον ιδιωτικό τομέα όμως, έπρεπε όταν το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις φροντίσει ώστε να έχεις έναν ιδιωτικό τομέα που είναι ισχυρός. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ισχυρός ιδιωτικός τομέας και μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι στο γονατίστε την αγορά. Και αυτό θα κάνουν, θα βάλουν λουκέτο και θα γονατίσουν όλους τους επιχειρηματίες. Εδώ υπάρχουν σε εμάς καταγγελίες από μικρές επιχειρήσεις που έστω έχουν 6-10 εργαζόμενους που και εκείνοι θα οδηγούν στην ανεργία αν κλείσει η εταιρεία. Έτσι. Οι οποίοι διαμαρτύρονται, για παράδειγμα, ότι εγώ δεν μπορώ να προπληρώσω φόρους για τιμολόγια τα οποία έχω κόψει όταν μου χρωστάει προμηθευτής, όταν έχω πελάτη το δημόσιο και το ίδιο δημόσιο επί 2 χρόνια δεν με πληρώνει. Έχουμε την περίπτωση του Κατσέλη, που εκεί είναι πάρα πολλοί χιλιάδες εργαζόμενοι. Έχουμε την περίπτωση της Lafarge, της Γαλλικής, η οποία ανετιολόγητα έκλεισε στη Χαλκίδα το εργοστάσιο το παλιό της Αγία Τερακλής, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος κοιτία και μάλιστα έστειλε με courier στους εργαζόμενους, γιατί το είχα επισκεφθεί, τους έστειλε με courier τις απολύσεις. Εμείς δεν τις έχουμε πάρει ακόμα. Και μάλιστα να σας πω ότι για την περίπτωση της Lafarge, ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει και ένα δείπνο πριν κάποιους μήνες και μία από τις εταιρείες με τις οποίες ήταν σε αυτό το δείπνο ήταν και η εταιρεία Lafarge, η οποία διαβεβαίωνε τον κύριο Σαμαρά ότι θα προχωρήσουν και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και θα συνεχίσουν κλπ. Κάθε μέρα λοιπόν θα κλείνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Άρα πού θα οδηγηθεί αυτός ο κόσμος? Το μόνο που θα οδηγηθεί είναι προφανώς ή στην αυτοκτονία, όπως βλέπουμε που υπάρχουν χιλιάδες δυστυχώς συμπολίτες μας οι οποίοι οδηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση.